Σε αυστηρό lockdown σε πανεθνικό επίπεδο μπαίνει από σήμερα, Τετάρτη 18 Αυγούστου, η Νέα Ζηλανδία μετά τον εντοπισμό ενός και μόνο νέου κρούσματος κορονοϊού στο Όκλαντ, τη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Πρόκειται για το πρώτο κρούσμα το τελευταίο εξάμηνο στη χώρα. Το κρούσμα εντοπίστηκε στο Όκλαντ, το οποίο θα παραμείνει κλειστό για μία εβδομάδα, ενώ η υπόλοιπη χώρα για τρεις ημέρες. Οι αρχές ανέφεραν ότι εργάζονται με την υπόθεση ότι το νέο κρούσμα αφορά τη μετάλλαξη Δέλτα. Ο υπουργός Τζασίντα Άρντνερ δήλωσε ότι απαιτείται να εφαρμοστούν οι πιο αυστηροί κανόνες επίπεδου 4. Κλείσιμο σχολείων, γραφείων και όλων των επιχειρήσεων. Σε λειτουργία θα παραμείνουν μόνο οι βασικές υπηρεσίες. Θέλω να διαβεβαιώσω τη Νέα Ζηλανδία ότι έχουμε προετοιμαστεί για αυτό το ενδεχόμενο. Η άμεση και σκληρή αντίδραση έχει φέρει αποτελέσματα στο παρελθόν, είπε. Ο ασθενής είναι ένας 58χρονος άνδρας, ο οποίος πιστεύεται ότι ήταν μολυσματικός από την περασμένη Πέμπτη. Υπάρχουν τουλάχιστον 23 πιθανές τοποθεσίες μετάδοσης.